Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Παρέα για τις επόμενες δύο ώρες, όπως κάθε βράδυ ζωντανά εδώ στο Κόντρα, με την εκπομπή Κόντρα 24. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στην Κεντρική Μακεδονία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Euro Channel. Σημαντική απόψινη καλεσμένη, φίλες και φίλοι. Και ασφαλώς, εκτός όλων των άλλων, θα κουβεντιάσουμε και για το αποτέλεσμα της ανατροπής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, έστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον Ντόναλντ Τραμπ. Μακροχρόνια η φιλία Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κ. Παυλόπουλος εξέφρασε την πεποίθηση ότι και επί προεδρίας Τραμπ οι δεσμοί Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα συνεχίσουν να ενισχύονται και να εμπλουτίζονται προς όφελος των εθνών μας και προς όφελος της παγκόσμιας ειρήνης, της σταθερότητας και της πρόοδου. Συγχαρητήρια επιστολή στον Πρωθυπουργό προς τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε και ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας με τους οποίους συνδέονται διαχρονικά ο ελληνικός λαός και ο αμερικανικός λαός στη βάση κοινών αξιών, δημοκρατίας, κράτος δικαίου και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στο πλαίσιο αυτό εξέφρασε την πρόθεση να εμβαθυνθεί η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ προς όφελος των δύο λαών, της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Σας έλεγα εδώ και περίπου ένα μήνα, φίλες και φίλοι, σας έλεγα ότι ένας φίλος μου μου έλεγε ότι θα κερδίσει ο Τραμπ, αλλά απλώς δεν σας έλεγα ποιος ήταν αυτός ο φίλος μου. Έτσι τον ονομάτιζα για να μην δώσω και περισσότερα στοιχεία και το καταλάβετε. Πρόκειται για τον κύριο Γιώργο Κουρί, τον εκδότη, ο οποίος επιβεβαιώθηκε τους τελευταίους μήνες σε δύο φοβερά εκλογικά ραντεβού. Ήτανε το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία, φίλες και φίλοι, όπου εγώ προσωπικά, όπως και χτες, χάνω. Αν είχα βάλει στοίχημα με τον κύριο Κουρί, θα είχα χάσει. Και με το Brexit ήμουνα στην άλλη όχθη. Και χθες πίστευα, διότι διάβαζα κι εγώ τις δημοσκοπήσεις και διάβαζα όλη την αρθρογραφία του διεθνούς τύπου και όχι μόνο των αμερικανικών εφημερίδων, ότι θα κέρδιζε κατά 90%, λέγανε χτες. Κατά 90% θα κέρδιζε η Χίλαρη Κλίντον. Και είχα μασίσει και εγώ, να το πω έτσι λαϊκά, ότι θα κέρδιζε η Χίλαρη Κλίντον. Ο Γιώργος Κουρίς μου έλεγε περισσότερο από ένα μήνα ότι θα κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σας αποκαλύπτω λοιπόν ότι αυτός ήταν ο άνθρωπος που μου έλεγε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα κέρδιζε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης πρέπει να σας πω και να σας δείξω και μερικά εξώφυλλα, φίλες και φίλοι. Σήμερα το πρωί η Contra News είναι η μοναδική ελληνική εφημερίδα που έχει πιάσει το θέμα, διότι φύγανε οι συνάδελφοι του καθημερινού φίλου. Εγώ ασχολούμαι με την Κυριακάτη Contra News, διευθυντής Κυριακάτης Contra News είμαι. Οι συνάδελφοι φύγανε πρωί από εδώ, διότι κάναν απανωτές εκδόσεις. Και το τελευταίο φίλο, κύριε Καλοκαιρινέ, μπορείτε να το δείξετε αν θέλετε. Διότι θα ευλογήσουμε τα γένια μας και πρέπει να τα ευλογούμε μερικές φορές τα γένια μας, φίλες και φίλοι, διότι το συνάφι το δικό μας είναι και λίγο περίεργο συνάφι. Δεν ακούς εύκολα μπράβο. Είναι κακό να μην ακούς μπράβο όταν πετυχαίνεις, ας πούμε, καλές κυκλοφορίες, όταν έχεις δημοσιογραφικές επιτυχίες, όταν έχεις πολύ καλή τηλεθέα στην εκπομπή. Πρέπει να ακούς και ένα μπράβο. Διότι αυτό είναι το ντοπάρισμα το ψυχολογικό, το οποίο σε πάει και ένα βήμα για να πας μπροστά ακόμα. Διότι άμα δεν ακούς μπράβο όταν έχεις αποτέλεσμα τη δουλειά, λεφτά πολλά δεν υπάρχουν, όπως ξέρετε. Οι μισθοί που παίρναμε παλιά, εγώ που ξεκίνησα, είμαι από μωρό, ξεκίνησα στην ιδιωτική τηλεόραση και ξεκίνησα με κάτι μισθολόγια τρελά, φίλες και φίλοι. Και ντρέπομαι να σας πω και πόσα λεφτά έπαιρνα. Όταν ήμουν στο Ωμέγα, στο Σταρ κτλ. Μιλάμε για μυθικά ποσά. Αν τα πούμε τώρα, είναι να τρέχω. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα δεν έχουμε λεφτά. Στο πρώτο δεκαήμερο έχουν τελειώσει τα χρήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν το ψυχολογικό ντοπάρισμα. Έτσι, εγώ λοιπόν, ο ταπεινός, δίνω συγχαρητήρια στους συναδέλφους μου της καθημερινής Contra News που βγάλαν αυτό το πρωτοσέλιδο σήμερα, φίλες και φίλοι. Το οποίο έγινε ανάρπαστο, δεν έχει μείνει φίλο. Μου είπε ο Λάμπρος ο Παπαγεωργίου ότι δεν έμεινε ούτε ένα φίλο και μου κράτησε μάλιστα συλλεκτικό φίλο. Διότι δεν υπάρχει άλλη ελληνική εφημερίδα, ναι κύριε Κορκίδη, όπως με κοιτάτε, δεν υπάρχει άλλη εφημερίδα που να έχει τέτοιο πρωτοσέλιδο. Επανάσταση στην Αμερική. Κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλάζουν όλα σε όλο τον κόσμο. Γκρεμίζεται το παλιό κατεστημένο στην Εφήλιο. Διαλύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Χάνουν τις εκλογές Μέρκελ, Ολάντ και ΣΥΑ. Και καταραίει με πάταγο το κατεστημένο μηντιακό σύστημα της Αμερικής, που είναι χειρότερο από το ελληνικό. Τώρα υπάρχει ελπίδα για τους λαούς. Γλιτώνουμε κι εμείς. Πάει στο διάολο το ελληνικό χρέος. Γράφει η Contra News σήμερα. Δεν υπάρχει άλλη εφημερίδα που να το έχει πιάσει το θέμα. Αλλά θα ευλογήσω ακόμα περισσότερο εδώ τα γένια των δημοσιογράφων
της Κόντρα News, της καθημερινής. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Κυριακάτικο, αν κάνει επιτυχίες Κυριακάτη Κόντρα News. Το κρίνετε εσείς. Δεν θέλω να το πω εγώ. Το κρίνει η κυκλοφορία της Κυριακάτικης και η αναγνωσιμότητα που έχουμε. Διότι σας έχω ξαναπεί ότι η Κυριακάτικη Κόντρα News, που έχει μπει σε ένα ανελαίητο ανταγωνισμό με τα Κυριακάτικα μεγάλα φύλλα, τα οποία πρέπει να πάρεις και δύο καροτσάκια μαζί όταν πας στο περίπτερο για να κουβαλήσεις από τις προσφορές που έχουν. Εμείς δεν έχουμε προσφορές, φίλες και φίλοι. Εμείς δεν έχουμε αγοραστές στην Κυριακάτικη Κόντρα News. Έχουμε αναγνώστες. Όποιος πάει και δίνει ένα ευρώ, κάνει εφημερίδα. Όποιος πάει και δίνει το ένα ευρώ, παίρνει την εφημερίδα και μας τιμάει για να διαβάσει την ύλη της εφημερίδας. Όχι για να πάρει τα CD, τα DVD, τα βιβλία και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Και εγώ πολλές φορές πάω και παίρνω Κυριακάτικη εφημερίδα, διότι έχει ένα καλό τραγούδι του ΙΤΑΔΕ εφημερίδα. Δεν το κρύβω. Λοιπόν. Η Αγγλία αλλάζει το κόσμο. Ώρα 8 το πρωί, σας πάω μερικούς μήνες πίσω. Προηγείται το Brexit με 1 εκατομμύριο ψήφους διαφορά από το ναι. Ημερομηνία Παρασκευή 24 Ιουνίου. Ημερομηνία Παρασκευή 24 Ιουνίου ήταν η μόνη εφημερίδα που ποντάρισε στο Brexit με την έννοια της πρόβλεψης και έπεσε στο 100% μέσα. Και είχαμε βαθύ ύπνο στα υπόλοιπα μεγάλα φύλλα. Όταν λέω μεγάλα, ξέρετε, φίλες και φίλοι, είναι πάντα εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Αγγλία αλλάζει τον κόσμο και για μία ακόμη φορά απελευθερώνει την Ευρώπη από τη γερμανική κατοχή. Παρετούνται Κάμερον, Μέρκελ και Σόιμπλε μετά το μεγάλο στραπάτσο στο δημοψήφισμα κλπ. Κλπ. Έγραφε τότε η Κόντρα News και μία μέρα πριν είχε στα χέρια των Άγγλων η απελευθέρωση της Ευρώπης από τη γερμανική κατοχή, οι μεγάλοι νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο νέο ραντεβού με την ιστορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι είναι με ντοκουμέντα. Αυτά μένουν εδώ τα χαρτιά, τα βλέπετε και οφείλεται όλη αυτή η στρατηγική, η εκδοτική ασφαλώς, στον Γιώργο τον Κουρί, ο οποίος εκτός από, κατά τη γνώμη μου, είναι ο κορυφαίος Έλληνας δημοσιογράφος, έχει ένα απίστευτο ένστικτο και πέφτει μέσα. Όταν σου λέει εδώ και 45 μέρες θα κερδίσει ο Τραμπ και τον κοιτάς περίεργα, βλέποντας όλες τις εκτιμήσεις, διότι ο Τραμπ για πολλούς είναι ψυχοπαθής, ας πούμε, είναι για τα σίδερα ο άνθρωπος, αυτά που έλεγε. Και μαζεύτηκε το τελευταίο δεκαήμερο, νομίζω το 15ήμερο κάπως μάζεψε τα πράγματα, διότι αυτά που έλεγε ήταν τρελά τελείως. Αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν και μάγκας ο Τραμπ, διότι βγήκε και είπε το εξής πολύ απλό. Πόσος είναι ο φόρος της επιχειρήσης? Ο φόρος της επιχειρήσης στην Αμερική είναι 35%. Τι λέτε, λέει. Εγώ θα πάω από το 35% στο 15% της επιχείρησης. Και άλλα πολλά που είπε και κέρδισε τις εκλογές αέρα από το κατεστημένο, τα πολλά δισεκατομμύρια, με μαντώνες, με πριμαντώνες, με τη Lady Gaga κτλ. Τα οποία ήταν τελείως λάθος στρατηγικό. Ποντάρισε δηλαδή στα ωραία κορμιά, στη showbiz, στις πολύ ωραίες φωνές κτλ. Και απέτυχε, διότι ο μέσος Αμερικάνος και κάτω από τη μέση τον ενδιέφερε η τσέπη του, η ασφάλισή του, το καλό νοσοκομείο κτλ. Κτλ. Δεν τον ενδιέφερε τι θα βγει και θα του πει η Μαντόνα, η οποία ζει με στα δισεκατομμύρια, ή η Lady Gaga, η οποία έχει πιο πολλά δισεκατομμύρια από τη Μαντόνα και πάει λέγοντας. Δηλαδή, μιλάγαν οι πλούσιοι για τα προβλήματα των φτωχών. Και δεν μας ήσαν οι Αμερικάνοι και πήγανε και ψηφίσανε έναν τύπο ο οποίος δεν είναι πολιτικός. Ήταν λίγο, μου λένε, εν πάση περιπτώσει, σε κάτι σοου καραγκιοζέ τύπου που έβγαινε και έχει κάνει διάφορες τρέλες στη ζωή του. Αλλά δείχνει ότι ήταν πολύ ανήσυχος και πολύ μαχητής. Και κατάφερε ο κύριος Τραμπ εδώ πέρα, με την περίεργη κόμωση, να είναι ο νέος Αμερικανός πρόεδρος. Θα πούμε πάρα πολλά σήμερα. Εμείς, μάλιστα. Τώρα μου στέλνουν οι συνάδελφοι. Εμείς είχαμε τον ίδιο τίτλο, η Κόντρα δηλαδή. Η καθημερινή Κόντρα, με τους Times του Λονδίνου. Εμείς λέγαμε Επανάσταση στην Αμερική. Και οι Times του Λονδίνου γράφανε Αμερικανική Επανάσταση, φίλες και φίλοι. Για αυτούς που θεωρούν την Κόντρα εφημερίδα όχι τόσο μεγάλη όσο νομίζουν ότι είναι οι μεγάλες εφημερίδες, που αν δεν είχαν τις προσφορές θα βλέπατε στα δελτία κυκλοφορίας, φίλες και φίλοι, που θα ήταν οι μεγάλες εφημερίδες. Και ξέρετε βεβαίως και τα μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα σε τι φάση οικονομική είναι τώρα. Σε τι δεσμά. Τραπεζών είναι με τα δάνεια κτλ. Εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ δάνειο και γι' αυτό δουλεύουμε απολύτως ελεύθερα, δημοκρατικά και λέμε ό,τι θέλουμε χωρίς καπέλα. Πες εκείνο, πες τ' άλλο κτλ. Γι' αυτό βγαίνουμε και είμαστε στο σύστημα, είμαστε αντιπαθείς. Σε εσάς, επειδή μιλάμε την ίδια γλώσσα με εσάς, με τους πολίτες, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Μπορεί να λέω εγώ κάτι με το οποίο εσείς διαφωνείτε, αλλά μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ούτε μούρι πουλάμε, ούτε λεφτά έχουμε. Γι' αυτό και βγαίνουμε και τα λέμε, διότι δεν μας κρατάει κανένας από πουθενά. Φανταστείτε να μας κρατούσε κάποιος από πουθενά
Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν θα μπορούσε κάποιος να βγαίνει, εγώ προσωπικά, υποκειμενικά μιλάω τώρα, να βγαίνω στην εκπομπή και να κάνω την κριτική που κάνω κάθε βράδυ. Προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Έχω κάνει λάθη. Πολλά λάθη κάνω. Και καθημερινά κάνω λάθη. Αλλά όταν δουλεύεις, κάνεις πολλά λάθη. Και δουλεύουμε πολύ. Δουλεύουμε πολύ. Γι' αυτό και μας έχετε κατατάξει στην πρώτη θέση τηλεθέασης, στη βραδινή ζώνη, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό κάνουμε 20 τηλεθέαση και τρίβουν τα μάτια του στα μεγάλα κανάλια. Σου λέει, γιατί κάνει 20% η εκπομπή του Λιάτσου, το λέω μόνος μου, διότι κάνουμε τα νούμερα που κάνουμε και δεν μας γράφει πουθενά κανένας. Καμιά εφημερίδα δεν γράφει τίποτα απολύτως. Κάνουν άλλοι, διαβάζω αύριο, έκανε λέει ο άλλος 12% τηλεθέαση. Και του κοιτάω, λέω, έκανε 12% τηλεθέαση. Με κάτι τίλου του εξάστηλου εφημερίδε. Έκανε λέει ο Τάδε 12% τηλεθέαση. Το θεωρεί επιτυχία. Τέλος πάντων. Λέω πολλά. Αργά και κοιμώνται αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν παρακολουθούν. Είναι αργά και όχι, τα παρακολουθούν όλα, αλλά ξέρεις, σας έχω πει το επάγγελμα το δικό μας. Είναι λίγο δύσκολο επάγγελμα, δεν πειράζει. Εμείς αισθανόμαστε πολύ δυνατοί, φίλες και φίλοι. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Και όταν ήρθα εδώ με τον Γιώργο τον Κουρί και, είπαμε, και τα βρήκαμε μετά από 8 μήνες συζήτηση, είπαμε να κάνουμε για μερικά χρόνια συμπόρευση σε ορισμένα πράγματα. Και του είπα με μια προϋπόθεση. Δεν θα επεμβεί στη δουλειά μου. Είσαι τρελός, μου λέει. Και ο Κουρίς, ένας ακόμα υπάρχει, υπήρχε, έχει φύγει αείμνηστος, ήταν ο Κίτσος ο Ντεγόπουλος, ο οποίος στην παλιά ελευθεροτυπία άφηνε τον κόσμο να γράφει ό,τι θέλει, και ο Γιώργος ο Κουρίς. Αυτή είναι, δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί έχω δουλέψει με πάρα πολύ κόσμο και γνωρίζω ότι σας λέω. Κοντά μας απόψε πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Είναι ο κύριος Πέτρος Δούκας, πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, πρόεδρος της Capital Partners ΑΕ. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε. Καλό βράδυ. Θα πούμε πολλά σήμερα. Υπάρχει ανατροπή η οποία μας αφορά πάρα πολύ. Θα μου πεις είναι πολύ μακριά. Ελάτε, κυρία. Έλα, Σοφία μου. Πολύ μακριά η Αμερική κτλ. Μας αφορά την αλλαγή του σκηνικού σε πάρα πολλές χώρες. Θα φέρει τα πάνω κάτω σε πολλά πράγματα. Ναι. Κύριος Δούκας, λοιπόν, μαζί μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θωμάς Γεράκης είναι πρόσωπο που θα εστιάσω πολλά ερωτήματα πάνω του. Ευχαριστώ πολύ, Θωμά Γεράκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημοσκοπήσεων Mark. Είναι καλός δημοσκόπος, είναι καλός επαγγελματίας ο κύριος Γεράκης. Αλλά εδώ πέρα, εκτός από τα στραπάτσα τα δημοσκοπικά που είχαμε στη χώρα μας, βλέπουμε ότι πέσαν έξω. Θα μας τα αναλύσει όμως ο κύριος Γεράκης, θα μας πει την άποψή του. Και οι αμερικάνικοι κολοσσοί των εταιριών δημοσκοπήσεων πέσαν εντελώς έξω. Χθες σας έδωσα, αν παρακολουθήσατε την εκπομπή, 4 εταιρείες δημοσκοπήσεων, 3 εκ των οποίων δίνανε προβάδισμα 4 με 5 μονάδες μπροστά τη Χίλαρη, το βράδυ εγώ, στις 12 και 10, κύριε Γεράκη, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Και μόνο μία, που νομίζω δημοσίευσε η εφημερίδα Los Angeles Times, έδινε ένα προβάδισμα 5 μονάδων στον Τραμπ. Και μου είχε κάνει εντύπωση. 4 δημοσκοπικές. Το σύνολο πάντως όλων των δημοσκοπήσεων έχει ένα μέσο όρο 2% διαφορά υπέρ της Χίλαρη. Το σύνολο των δημοσκοπήσεων. Ναι, ναι. Όλοι λέγανε δηλαδή Χίλαρη. Poll of the polls. Μάλιστα. Όχι, δεν έλεγαν όλοι Χίλαρη, κύριε. Για εξηγήστε το. Κοιτάξτε, τι λέγανε, δηλαδή. Να πούμε το εξής, γιατί πιθανόν να μην το ξέρει και ο κόσμος δηλαδή. Και... Παρακαλώ. Ποιος πήρε περισσότερες ψήφους στην Αμερική στις εκλογές? 200.000 παραπάνω πήρε Χίλαρη. Αυτή τη στιγμή. Αυτή έχει τη στιγμή, πάρει περισσότερες ψήφους στο σύνολο. Στο σύνολο. Ναι. Και πώς εκλέγεται ο Τραμπ? Και η προβολή λέει ότι θα προηγηθεί με περισσότερο του 1%. Λοιπόν, είχαμε τις δημοσκοπήσεις και λέγανε θα προηγηθεί 2% και προηγήθηκε 1,2% όπως προβλέπουν σήμερα οι New York Times. Εγώ δεν το θεωρώ και νομίζω ότι κανείς δεν το θεωρεί ως μια παταγώδη. Ούτε 1%, 0,4% δηλαδή, περίπου. Ναι. Διότι γνωρίζουμε και το λέω, δηλαδή δεν θα σταματήσω να το λέω αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι προβλεπτικά εργαλεία. Δεν μπορούν να προβλέψουν. Τι είναι η δημοσκόπηση, όταν λέει, ας πούμε. Βγήκε μια δημοσκόπηση προχτές, να το πω για να έρθουμε στα εσωτερικά μας. Βγαίνει μια δημοσκόπηση και πραγματικά όλοι ξαφνιαστήκαν. Παρακολουθούμε τα πολιτικά από το πρωί στο βράδυ και το βράδυ στο πρωί. Και βγαίνει η public issue και μας δίνει στα ξαφνικά. Ενώ βλέπαμε τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται με 6, 7, 10, αν θέλετε, κύριε Γεράκη, μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ, 24 μονάδες μπροστά. Ναι. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα, δηλαδή? Μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό, αλλά ας μείνουμε λίγο στις αμερικάνικες εκλογές. Εντάξει, γιατί όχι, έχει μια σημασία. Διότι η ίδια μεθοδολογία δεν χρησιμοποιείται. Ίδια μεθοδολογία. Ναι. Προσέξτε να δείτε. Όταν δίνει μια δημοσκόπηση 2 μονάδες μπροστά. Όταν δίνει μια δημοσκόπηση 2 μονάδες μπροστά τη Χίλαρη. Με ένα περιθώριο σφάλματος συν πλην 3%. Η δημοσκόπηση λέει ότι η Χίλαρη μπορεί να κερδίσει και με 5 μονάδες διαφορά ή να κερδίσει ο Τραμπ με 2. Αυτό λέει. Μάλιστα. Και λέει ότι είναι εξίσου στην πρόβλεψη μέσα με την ίδια πιθανότητα να είναι 2 μονάδες
μπροστά η Χίλαρη ή δύο μονάδες μπροστά Γεράκη, με ένα σύμπλην 3%. Πρέπει, προσέξτε να δείτε. Κύριε Γεράκη, σας διακόπτω, αλλά πρέπει να αναγνωρίσετε ότι. Για δείξτε λίγο τον κύριο Σουρμελίδη με τον κύριο Γεράκη, για να σηκώσω και εγώ το τηλέφωνο τώρα. Η εντύπωση που δίνεται. Προκαλούμε αναταράξεις με αυτά που λέμε. Προκαλούμε αναταράξεις. Η εντύπωση που δίνεται και όπως χρησιμοποιείται πολιτικά αυτό το εργαλείο και τώρα είναι στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γερμανία, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, είναι στον κόσμο. Ο κόσμος δεν θα κάτσει να κάνει όλη αυτή την ανάλυση που λέτε εσείς και σωστά. Θα ακούσει έναν άνθρωπο που λέει, ξέρετε, παράσταση νίκης 80% θα κερδίσει Χίλαρη. Ναι. Έχει διαμορφωθεί ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι εκτίμηση. Έχει διαμορφωθεί όμως μια κοινωνική, ένα κοινωνικό συμπέρασμα. Όχι. Πώς όχι. Όχι. Αυτό είναι όχι. Το θέμα. Είναι άλλο πράγμα τα αποτελέσματα και τα μαθηματικά και η στατιστική και άλλο πράγμα πώς ερμηνεύονται τα ναι, αλλά ερμηνεύονται και από τους ίδιους τους αναλυτές. Εγώ να επαναλάβω. Κακώς και από τους δημοσιογράφους. Είναι ευθύνη των δημοσιογράφων αυτή, το αναγνωρίζω. Να επαναλάβω. Άλλη μια φορά. Πρέπει να κάνω μια παρέμβαση τώρα. Αν επιτρέπετε, γιατί το θέμα αφορά όλους. Ναι, αλλά να ολοκληρώσω και ένα κάτι και εσείς την παρέμβασή σας. Θέλετε πριν να κάνετε την παρέμβασή σας. Προσέξτε να δείτε. Κάνετε πράγματι, βγάζετε την μέτρηση η οποία έρχεται. Έρχεται όμως ο επικοινωνιολόγος. Δεν σας έχω παρουσιάσει ακόμα. Θα σας πω τώρα. Μιλήστε, δεν σας κόβω. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κυπριώτης, οργανωτικός γραμματέας του ενιαίου παλαϊκού με του ΕΠΑΜ. Παρακαλώ. Να πω κάτι γιατί κατευθύνει και τον κόσμο. Γιατί ένα από τους μύθους. Δύο ερωτήσεις θα σας κάνω. Ολοκληρώστε, να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Να πω όμως το εξής. Για να παρουσιάσω και τους υπόλοιπους. Γιατί... Μισό λεπτό. Ναι. Να παρουσιάσω όλους. Ο λόγος είναι σε εσάς. Ναι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Βασίλη Κοψαχίλη, διεθνολόγος, γεωστρατηγικός αναλυτής. Καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Μια χαρά. Θα έχουμε να κουβεντιάσουμε πάρα πολλά και γεωστρατηγικά αυτό μας ενδιαφέρει εμάς εδώ πέρα. Έχει ενδιαφέρον. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να είμαστε τουλάχιστον ήσυχοι, μπας και μπούμε σε καμία ποσοτική το 17 χαλάρωση και δούμε λίγη άσπρη μέρα. Δηλαδή, δεν κάπως... είναι μόνο το χρέος. Όχι, λέω το γεωστρατηγικό έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε ανάπτυξη στην οικονομία αλλά να υπάρχει ηρεμία στον τόπο. Βασίλης Κορκίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πώς είστε? Χαμογελούσα πριν γιατί τη βραδιά του Brexit ήμουν πάλι στην εκπομπή σας. Εδώ δεν ήσασταν. Τα λέγαμε και τότε. Έτσι, όχι, τα επισημαίνω. Πρέπει να τα επισημαίνω. Διότι όταν όλοι οι άλλοι λένε άλλα πράγματα και βγαίνει μια εφημερίδα σαν την Κόντρα και γράφει την αλήθεια και αυτό που γίνεται, γιατί να μην το πούμε? Και γιατί να μην το υπερτονίσουμε κιόλας? Και τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν χαρίζεται σε κανέναν. Έτσι δεν είναι, κύριε Κορκίδη? Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Σας είπα για το στρατηγό, είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κυπριώτης. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Σπύρο το Σουρμελίδη τον είδατε. Και έρχομαι σε εσάς, ολοκληρώστε, να κάνω δύο ερωτήσεις και να πάω στον κύριο Δούκα. Έλεγα λοιπόν ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτελούν προβλεπτικά εργαλεία. Διότι μετρούν προθέσεις, διότι έχουν αναποφάσεις τους κτλ. Προβλεπτικά εργαλεία είναι τα exit poll. Σύμφωνοι, αλλά δεν ξέρουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων στην Αμερική ότι το σύστημα το εκλογικό στην Αμερική δεν εξαρτάται από τις ψήφους. Προφανώς. Αλλά... λοιπόν, άμα το ξέρουν ότι δεν εξαρτάται από τις ψήφους το εκλογικό σύστημα στις ΗΠΑ και εσύ προμοτάρεις διαρκώς Χίλαρη, τότε τι? Όχι, είναι απλά πολύ τα πράγματα. Εδώ, εγώ έχω πληροφορίες και μου λένε έγκριτοι συνάδελφοί μου από κάτω, από τις ΗΠΑ, ότι πολλές εταιρείες μεγάλες δημοσκοπήσεων. Επιπληρωμή, επιχρήμαση, δουλεύανε κανονικά επαγγελματικά υπέρ της Χίλαρη Κλίντον. Ναι, εντάξει, και προφανώς και υπέρ του Τραμπ. Αυτό σας λέω. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ θέλω να πω το εξής. Παρακαλώ. Καταρχήν, δεν θεωρώ καμία εταιρεία δημοσκοπήσεων, διότι αυτές οι εταιρείες δεν κάνουν μόνο δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ο τζίρος των δημοσκοπήσεων των πολιτικών σε αυτές τις εταιρείες, στο συνολικό τους τζίρο, να είναι 5%, παραπάνω δεν είναι. Ασχολούνται με τα άλλα προϊόντα που βγάζουν τα χρυσά χρήματα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Καμία εταιρεία, ούτε ελληνική, ούτε αμερικάνικη, ούτε οποιαδήποτε, θα διακινδύνευε τη φήμη της, τους πελάτες της και τους ενδυνάμει πελάτες της για ένα 3% του τζίρου. Δηλαδή είναι φοβερό. Και το ξέρετε, είναι μεγάλη συζήτηση και αυτή, γιατί βεβαίως βγάζουν τα λεφτά από αλλού. Αλλά είναι πολύ μεγάλες εταιρείες συνδεδεμένες με ομίλους, με τράπεζες, με χρηματιστήρια κτλ. Σωστό αυτό που λέει ο κύριος Σουρμελίδης. Έχει πολύ δίκιο. Έχουμε και τις ευθύνες μας και εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν βγάζω την ουρά μου απέναντί σας. Δεν λέω κάτι υπέρ των δημοσιογράφων και κατά. Καταλαβαίνω. Με θεωρίες συνωμοσίας εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, ούτε θα είμαι που θα δικαιολογήσω τους Αμερικάνους συναδέλφους. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι βλέποντας τις τάσεις των δημοσκοπήσεων, γιατί τάσεις δίνουν οι δημοσκοπήσεις, είχαμε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές και μέχρι το τελευταίο debate, που η διαφορά να είναι στις 6 με 5-6 μονάδες. 5 με 6 μονάδες, ναι. Και έφτασε την τελευταία μέρα να είναι 2. Άρα λοιπόν έδινε μία τάση η οποία ήταν
Πήγαινε η Σαββάρκα σήμερα. Σύμφωνα, αλλά έχει δημιουργηθεί κλίμα όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι, να σας πω κάτι όμως. Δηλαδή είναι σαν την παράσταση νίκη, ας πούμε. Αυτό που λέτε εσείς οι δημοσκόποι. Σαν την παράσταση νίκη. Ότι βγαίνει σιγουράτζα, βγαίνει χίλιαρη. Όχι, κύριε Λιάτσο. Όχι. Το αντίθετο συμβαίνει. Τέσσερα. Διότι επιβεβαιώνεται περίτρανα για άλλη μια φορά και στην Αμερική η θεωρία αυτή που λέει ότι αυτό που βγάζουν πρώτε οι δημοσκοποίησει των προμοτάρων και δημιουργούν ένα ρεύμα υπέρ του νικητή. Δεν συνέβη δυστυχώς στην Αμερική. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις έλεγαν Χίλαρη και βγήκε ο Τραμπ. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι όταν οι δημοσκοπήσεις λένε κάποιον αυτόματα επηρεάζουν ένα κόσμο υπέρ του πρώτου. Να σας πω κάτι. Σας το είπα και στον πρόλογο, ναι. Αγαπητέ κύριε Γεράκη. Χθες κιόλας διάβαζα εγώ τα τηλεγραφήματα από τα διεθνή πρακτορία που έλεγαν 90% κερδίζει Χίλαρη. Ναι. 90% κερδίζει Χίλαρη. Αυτά δεν ήταν προϊόν των στοιχείων. Εδώ έχω να σας πω σε λίγο, θα σας πω την αυτοκριτική. Είναι και κάτι άλλο. Η Χίλαρη ξεκινάει με 230 εκλέκτορες και ο Τραμπ με 165. Ακριβώς. Ακριβώς. Εδώ θα σας πω για την αυτοκριτική. Η κάλπη στην Καλιφόρνια όταν έλεγαν αυτά. Θα σας πω σήμερα την αυτοκριτική που κάνουν σημερινές μεγάλες εφημερίδες. Τεραστίας κυκλοφορίας, οι Αμερικάνικες, την αυτοκριτική που κάνανε για τη λάθος μαντεψιά που κάνανε. Ναι. Ότι λέγαν όλοι ότι θα βγει μεγάλες μεγαλύτερες εφημερίδες. Αυτά είναι κροκοδίλια δάκρυα. Κροκοδίλια, αλλά εντάξει, να μην χάσουν το κοινό τους τώρα. Λοιπόν, παρακαλώ. Πρέπει ίσως να ξεκαθαρίσουμε. Πριν ξεκινήσετε, θα σας διαβάσω ένα γραπτό μήνυμα. Εσάς θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, κύριε Δούκα. Δεν θα πω ποιος το στέλνει. Το στέλνει ένας φίλος μου που λέει το εξής. Ότι ο Τραμπ λογικά δεν εξαγοράζεται εύκολα. Είναι ήδη δισεκατομμυριούχος. Είναι 70 ετών. Αυτό είναι πολύ καλό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι μια καινούργια αρχή σε ένα σύστημα που είχε αρχίσει να ανθεί με περίεργα ιδρύματα, ομιλίες κλπ. Με τελικό κουβά, λέει τη λέξη κουβά εντός εισαγωγικών, κάτι εκατομμύρια δολάρια από ομιλίες. Υστερόγραφο. Ακούστε τώρα. Η Κλίντον. Εγώ άκουσα τον κύριο Ιγνατίου. Ναι, τον συνάδελφό μου, τον οποίο τον σέβομαι και ό,τι λέει θα πούμε, σοβαρά. Δεν αφορά τον κύριο Γεράκη όμως αυτό. Έτσι. Καμία σχέση. Ποιο κύριο Γεράκη. Λέω ότι η οικογένεια Κλίντον, κύριε Δούκα, να βλέπω τον κύριο Δούκα, τα τελευταία 5 χρόνια είπε ο κύριος Ιγνατίου σήμερα, σε ένα δελτίο που βγήκε στο Σταρ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, είπε ότι έχουν μαζέψει 250 εκατομμύρια χωρίς να έχουν δικαιολογήσει η οικογένεια Κλίντον. Από πού τα βρήκατε αυτά τα 250 εκατομμύρια, και έκανε και ένα προσωπικό σχόλιο μετά και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Είπε ότι η οικογένεια Κλίντον δεν βοηθάνε ποτέ κανέναν. Όταν θα σε πλησιάσουν μόνο γιατί σε έχουν ανάγκη. Δεν θα σε πλησιάσουν ποτέ για να σε βοηθήσουν. Τα είπε όλα ο άνθρωπος. Παρακαλώ. Λοιπόν, είπαμε πριν ότι η Χίλαρη πήρε περίπου 300.000 ψήφους παραπάνω από τον Τραμπ. Και ενώ κανονικά σε μια δημοκρατία θα έπρεπε να βγει η. Έχουν η άλλο Χίλαρη, σύστημα, κύριε. Προσέχετε, να δούμε το σύστημα ποιο είναι. Έχουν άλλο σύστημα. Τι να κάνουμε. Ποιο είναι το σύστημα. Όποιο είναι. Σε κάθε πολιτεία που γίνονται εκλογές. Έχουν αναγνωριστεί κάποιοι εκλέκτορες. Μεγαλύτερη πολιτεία είναι η Καλιφόρνια με 55 εκλέκτορες, μετά είναι το Τέξας με 38, μετά είναι 29 η Νέα Υόρκη και η Φλόριδα. Αφήστε τον άλλο τίτλο με το 15-35, κυρία Αλιάκου, ναι. Ναι, προσέχετε τώρα. Παρακαλώ. Όποιος πάρει το 50,01 σε κάθε πολιτεία παίρνει όλους τους εκλέκτορες. Δηλαδή στην Καλιφόρνια, όποιος πήρε το 50,01 που το πήρε η Χίλαρη, πήρε και τους 55. Δεν επιμερίστηκαν 28 η Χίλαρη, 27 ο άλλος. Λοιπόν, έτσι, με αυτό το σύστημα, είναι πολύ πιθανό να βγεις πρώτος εσύ σε παλαϊκούς ψήφους, αλλά να βγεις δεύτερος όσο αφορά το σύνολο των πολιτιών. Γιατί? Διότι οι Αμερικάνοι, εκτός από τον σκέτο λαϊκό ψήφο, δίνουν πολύ μεγάλη σημασία και στην ουσία της πολιτείας. Αν μια πολιτεία πάει έστω και 50,01 προς έναν υποψήφιο, η πολιτεία πήγε υπέρ της Χίλαρη, υπέρ του Τραμπ. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο που πρέπει να παρατηρήσουμε από αυτές τις εκλογές είναι ότι ένας απλός πολίτης, και μόνο στην Αμερική γίνεται αυτό, μπορεί να διεκδικήσει το χρήσμα του Προέδρου. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην οποία να μπορείς να κάνεις αυτό. Ας πούμε στην Ελλάδα πρέπει να είσαι ή μέλος του κομματικού σωλήνα ή μέλος μιας ηγετικής ομάδας και σιγά σιγά σταδιακά να ανέβεις σε μια ιεραρχία και το κόμμα να σε προβάλλει ως τον αρχηγό του για να διεκδικήσει τις εκλογές. Η Αμερική είναι το μόνο κράτος που ο τελευταίος πολίτης, εάν έχει τα φόντα και τα κότσια. Πρέπει να είσαι εκατομμυριούχος. Ναι, ναι, προσέχετε. Για να βγεις γερουσιαστής, βουλευτής ή πρόεδρος. Δεν φτάνει να είσαι εκατομμυριούχος. Πρέπει κάπως να σαγηνεύσεις και να πείσεις στον κόσμο ότι αξίζει να σε ψηφίσει. Ο Τραμπ τι έκανε. Ο Τραμπ εμφανίστηκε ως αντικαθεστωτικός. Είναι ο πρώτος πολιτικός που κατήργησε το politically correct. Αυτά τα οποία έλεγε. Δεν ήταν αυτά τα οποία ο μέσος πολιτικός με την κάπως. Μα δεν είναι πολιτικός. Ακριβώς. Δεν ήταν δηλαδή. Ναι, ναι, και το έκανε. Δεύτερον.
Ο αμερικανικός λαός. Και τι είπατε, προσέξτε. Ανάγκασε και τους Ευρωπαίους να καταργήσουν το πολιτικά δικαίωμα. Σιγά σιγά θα γίνει και αυτό. Γι' αυτό είπαμε οι ανατροπές που γράφηκε η Contra News ότι πάμε για μεγάλες ανατροπές. Αναφέρθηκα στο. Αγνόησε, προσέξτε. Σήμερα του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών. Ο αμερικανικός λαός αγνόησε και τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ και τη Μαντόνα. Αλήθεια. Το Hollywood. Έχετε πολύ δίκιο. Έχετε δίκιο. Και όλους και είπε, εγώ, αν θέλεις να είσαι τραγουδίστρια και να σε βλέπω, θα πληρώνω το ειστηριάκι μου, θα σε βλέπω, αλλά μην μου λες εμένα ποιο να ψηφίσω. Δεν σε έβαλα καπέλο στις πολιτικές μου επιλογές. Και έτσι, επομένως, και εκεί έχουμε δει μια αλλαγή. Γι' αυτό που είπατε πριν, ότι ξέρεις, μα δημιουργήθηκε με τη, η αίσθηση ότι η Χίλαρη σκίζει. Ο κόσμος την αγνώρισε αυτή την αίσθηση και πήγε πάλι υπέρ του Τραμπ. Ναι. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Τραμπ, παρά αυτές τις εκκεντρικότητες, τις ιδιοσυγκρασίες του, αυτές τις ακρότητες που είδαμε, διότι ήταν ακρότητες αυτά τα οποία γίνανε στην αμερικανική προεκλογική εκστρατεία, νομίζω στο τέλος θα βγει καλύτερος από αυτό που οι περισσότεροι εδώ στην Ελλάδα περιμένουν. Περιμένουν να δούμε. Νομίζω θα φανεί ότι έχει κάποιες δυνατότητες, κάποια νέα όρεξη, κάποια νέα φρεσκάδα. Ελπίζω το και το εύχομαι αυτό. Κανείς δεν το ξέρει, θα φανεί στην πράξη τι είναι. Νομίζω πάντως ότι στην πράξη θα φανεί αρκετά καλύτερος από αυτό που περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουκά. Για να ολοκληρώσω, θέλω να πω κάτι. Έρχομαι σε εσάς τώρα και να πάρουμε όλοι ένας-ένας το λόγο. Ο Δημήτρης ο Τσαγκάρης, τον άκουσε σήμερα στο Σταρ, ο οικονομολόγος, βγήκε και είπε ότι η εξαγγελθήσα προεκλογικά δέσμευση του Τραμπ για μείωση του φόρου, δείξτε τον κύριο Γεράκη μαζί μου, των επιχειρήσεων στο 15 από 35% σήμερα, θα σημάνει και το τέλος των φορολογικών παραδείσων και σημαντικό επαναπατρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, της αμερικάνικης παραγωγής, της προστιθέμενης αξίας. Θα έχουμε... Αλλά αυτό δεν φτάνει μόνο να γίνεται στην Αμερική. Αυτό πρέπει να πάρουν αυτό το σύστημα και να το κάνουν πράξη όλες οι χώρες του πλανήτη. Όλες οι χώρες του πλανήτη. Να μειώσουν δηλαδή τη φορολογία σε επιχειρήσεις και αλλού φυσικά. Από το 35 το 30 όσοι είναι επιχειρήσεις, να το μειώσουν 20 μονάδες κάτω από όπως εξήγηλε ο Τραμπ, να δούμε πόσο, αν θα το κάνει η πράξη. Ξέρετε πόσο θα ήταν το κόστος για την Ελλάδα και τον ελληνικό προϋπολογισμό αν πηγαίναμε σε 15% φόρο εισοδήματος για τις επιχειρήσεις. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Χίλιες, αν δίναμε ηθαγένειες σε ξένους προς 1 εκατομμύριο ευρώ τη μία, θα τα βγάζαμε αυτά. Θα βγάζαμε τα χρήματα. Και οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να δώσουν δουλειές σε απλά παιδιά. Είναι ρεαλιστικό. Αυτό που λέει είναι ρεαλιστικό. Ο Τραμπ αυτό που λέει είναι ρεαλιστικότατο. Ναι, κύριε Γεράκη. Να σας πω το εξής. Παρακαλώ. Είπε και άλλα ο κύριος Τραμπ. Ένα από αυτά ήταν ότι θα καταργήσει και το Obamacare. Δηλαδή, έλεγε στον Αμερικάνο θα σταματήσει να πληρώνεις ένα παραπάνω φόρο. Επειδή έχουμε μεγαλώσει λίγο και έχουμε δει και διάφορα, και ειδικά στην Ευρώπη περισσότερα από ό,τι στην Αμερική, εγώ ξέρω ότι άλλο πράγμα είναι να κάνεις καμπάνια και άλλο πράγμα είναι να κυβερνάς μια χώρα. Υπό αυτή την έννοια θα έλεγα πολύ ότι σωστό. Οποιαδήποτε. Κουβέντα τώρα ως προς το τι θα κάνει, τι προτίθεται να κάνει ή όχι, ή πολύ περισσότερο μια προσπάθεια να απαντηθεί τι σημαίνει για την Ελλάδα, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά πρόωρες αυτές οι εκτιμήσεις. Λέμε ότι ήταν αντισυστημικός και τα λοιπά. Θυμάστε όλοι ότι και ο Ομπάμα εμφανίστηκε ως αντισυστημικός. Δεν ήταν ότι αυτό. Επίσης, ο Μπους, επειδή λέμε τώρα ότι πάει να κλειστεί λίγο στην Αμερική και τα λοιπά, και αυτός έτσι ακριβώς ήταν. Και έγινε μέχρι την πώς το λένε, την καταστροφή των δίδυμων πύργων, που από εκεί και πέρα τα πήρε ο λαός διάολος. Και άλλα έλεγε και άλλα γίνανε. Και άλλο προφίλ έδειχνε και άλλα έκανε. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι μην βιαζόμαστε ως προς το τι πρόκειται να γίνει. Αυτό είναι ερώτηση η οποία θα απαντηθεί, αν όχι στους επόμενους εβδομάδες, στους επόμενους μήνες. Θα δούμε στους επόμενους μήνες πώς θα πάει το πράγμα. Έτσι, εδώ δεν έχει επιλέξει πρόσωπα. Και εγώ σας λέω για παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι. Έχει επιλέξει πρόσωπα. Επιλέγει. Θα δώσουμε πληροφορίες σήμερα. Ωραία. Θα σας πω πρόσωπα για το οικονομικό επιτελείο. Και άκουσα τώρα με τρόμο εγώ ότι ένα πρόσωπο που θα είναι μέσα στην τριάδα τετράδα των οικονομικών του συμβούλων προέρχεται από την Goldman Sachs. Θα μας τα πείτε εσείς που τα ξέρετε καλύτερα τι σημαίνει αυτό. Ναι. Να προέρχεται, κύριε Δούκα, και χαμογελάτε. Πολιτική, προέρχεται από την Goldman Sachs. Θα μας πούνε τώρα. Αν επιλέξει, για παράδειγμα, τη Σάρα Πέιλιν στην εξωτερική πολιτική. Δεν θα το κάνει αυτό τώρα. Λέω, δεν θα το κάνει, αλλά του να κάνει κρίση πριν το κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Ή πριν. Ξέρω εγώ. Είναι νομίζω πολύ, πολύ, πολύ παρακινδυνευμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως μας έχει δώσει ένα μπούσουλα για το πώς σκέφτεται τα πράγματα. Ας πούμε, σκέφτεται ότι δεν πρέπει να
υπερφορολογώ τους κατοίκους μιας χώρας. Πρέπει να βρω τρόπους να μειώσω. Δεν πρέπει το κράτος να ξοδεύει τόσα πολλά και να μην κοιτάει να κάνει οικονομίες σε αυτά τα οποία κάνει. Ότι πρέπει να δημιουργήσει πλούτο. Τώρα, πολύ σωστά λέτε, αυτά θα τα δούμε στην πράξη, αν θα τα καταφέρει. Πάντως, ο τρόπος που σκέφτεται και ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα είναι ένας μπούσουλας για το πώς θα ήθελε να κινηθεί. Το τι εμπόδια θα βρει και αν θα οπισθοχωρήσει, αν θα κάνει κολοτούμπες, αυτό είναι άλλο θέμα. Σωστό. Αλλά τουλάχιστον λες προς τα εκεί θέλει να πάει. Κύριε Κοψαχίλη, λέω το εξής. Να πάω σε διαφημίσεις τώρα για να έχετε χρόνο χωρίς διακοπή ή να σας αγχώσω για να σας διακόψω. Να πάω σε διαφημίσεις καλύτερα. Και έχετε αμέσως μετά το διαφημιστικό, έχετε το λόγο. Κύριε Θεόδωρο από Πατήσια, καλησπέρα. Μας λέτε, εγώ θεωρώ ότι τα γκάλοπ βγάλανε τον Τραμπ, όπως έγινε και στην Ελλάδα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μιχάλης από την Νίκαια. Κύριε Μιχάλη, τι κάνετε? Χρόνια πολλά για τη γιορτή σας χτες. Οι Κουρίδες, οι ΣΥΡΙΖΕΙ και ο Λιάτσος ο ΣΥΡΙΖΕΟΣ, γιατί πανηγυρίζουν από τον Τραμπ? Σας φαίνομαι για ΣΥΡΙΖΕΟΣ, αγαπητέ κύριε Μιχάλη? Λάθος μαντεψιά κάνετε. Πέφτετε έξω. Εντελώς όμως έξω πέφτετε. Κυρία Ελένη από Κηφισιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια που δίνει συγχαρητήρια για την εκπομπή, αλλά και συνολικά για το Contra Channel. Διαφημιστικό διάλειμμα, σε δύο λεπτά και πάλι μαζί.